γυρίζει ο διαιτητής, εκτελεί ο Γιόβετιτς, σιρτά την μπάλα στην αγκαλιά του Κοσέλεφ. Άνοιγμα για τον Ρίτσαρτ, ζητάει ο Ζέλτσον Μάρτινς. Ο Ρίτσαρτ γεμίζει με στόχο τον Ελκαμπή. Θα πατήσει προς τον Ζέλτσον Μάρτινς. Τώρα ο Έσσα θα κάνει το shooting ball out. Με τον Βραζιλιάνο να συνεργάζεται με τον Μασούρα. Ζητάει και παίρνει μπάλα ο Ζέλτσον Μάρτινς, ο οποίος γυρίζει για τον Γιόβετιτς. Αυτός θα κάνει το shoot 1-0 Ολυμπιακός. Στέφαν Γιόβετιτς, ο σκόρερ στο 22 μετά την εξαιρετική πάσα του Ζέλτσον Μάρτινς. Γύρισε ο Μαυροβούνιος και εκτέλεσε τον Κοσέλεφα για το 0-1. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Μολδαβός. Ο Ροντινέη γεμίζει στην περιοχή. Ο Γιόβετιτς δεν μπόρεσε να ελέγξει. Ήρθε να κερδίσει ο Όρτα. Ποιος δοκιμάζει με το δεξί. Κερδίζει το κόρνερ Ολυμπιακός. Αυτό το σουτ στο 25. Τσιλούλης δοκίμασε να βγάλει από την περιοχή και έχουμε πέναλτι πάνω στον Γιόβετιτς. Ο Ολυμπιακός στο 25 το κερδίζει. Από την αδυναμία του Σωτήρη Τσιλούλη να απομακρύνει την μπάλα. Σφυρίζει ο Τσακαλίδης. Εκτελεί ο Ελκαμπή. Η μπάλα στα δίχτυα. 2-0 Ολυμπιακός με το 17ο γκολ του 30χρονου Μαροκινού επιθετικού των Ερυθρόλευκων. Μαρτίνεθ στην εκτέλεση. Ισπανός με πολύ φάλσο στο πρώτο δοκάρι. Μπλοκάρει ο Τζολάκης. Κέρδισε ο Σίτκλεϊ. Βραζιλιάνος επιμένει. Θα αφήσει στον Μαρτίνεθ. Η προσποίηση στον Ρίτσαρτς. Περνάει στην περιοχή και τον σταματάει ο Άμπι χωρίς να υπάρχει κάτι το αντικανονικό όπως έδειξε ο διαιτητής. Θα περάσει και πάλι στον Στέφαν Γιόβετιτς. Αυτός γεμίζει στην περιοχή. Ελκαμπή 3-0 Ολυμπιακός με τον Μαροκινό με το κεφάλι αυτή τη φορά. Να εκμεταλλεύεται αυτό το γέμισμα, αυτήν την ασίστ του Στέφαν Γιόβετιτς και λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου να διευρύνει την διαφορά στο σκορ. Ίσως να έχει βρει την μπάλα ο Παπαδόπουλος, να έχει προλάβει τον Αγιούμπ Ελκαμπή. Ολυμπιακός με τον Μασούρα στην περιοχή, ένα σούτ που ευνοεί με την κόντρα τον Ελκαμπή, κάλυψε ο Κοσέλεφ. Και τώρα ο Τσιλούλης για την Λαμία που βγαίνει στην επίθεση. Προσπάθησε να αποφύγει τον Άμπι, τροφοδότησε τον Λέικ από πλάγια θέση, δυνατό αλλά άστοχο το σουτ, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Λαμία για να μειώσει σε 1-3. Ζέλτσον Μάρτινς, ο οποίος θα μπει στην περιοχή, θα πλασάρει με το σώμα σώσιο Κοσέλεφ. Δείτε ξανά πως περνάει την μπάλα. Ο Γιόβετιτς πέφτει στο έδαφος, ο Παπαδόπουλος τέτα τέτ με τον Κοσέλεφ, δεν μπορεί να τον νικήσει ο Πορτογάλος, κινεί. Παίρνει μπάλα ο Ζέλτσον Μάρτινς, Γιόβετιτς. Περνάει για τον Ιουσέφ Ελαραμπή, βάζει το πόδι του Κορνέζος και παραχωρεί το κόρνερ στο 68 κοντά σε ένα ακόμη τέταρτο γκολ στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Επεμβαίνει ο Γιόβετιτς για να καθαρίσει τη φάση και να τροφοδοτήσει τον Ιουσέφ Ελαραμπή, ο οποίος σημαδεύει τον Μασούρα. Μια ακόμη μονομαχία με τον Σίτκλε για τον αρχηγό του Ολυμπιακού, ο οποίος μπαίνει στην περιοχή, συγκλίνει, δοκιμάζει το σουτ, μπλοκάρει ο Κοσέλεφ στο 79. Μασούρας, πάτσε για τον Έσε. Η σέντρα του Αργεντινού, η κόντρα και αυτογκόλ για το 4-0 από τον Κορνέζο που ήθελε να διώξει την μπάλα στο 81. Εδώ ξανά το γέμισμα του Έσε, βάζει το πόδι του Κορνέζος και έτσι θα γίνει το Λαμία Ολυμπιακός 0-4. Περνάμε στο τελευταίο πεντάλεπτο με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 4-0. Να ελέγχει το παιχνίδι. Τώρα δόθηκε ευκαιρία στον Ελαραμπή να πετύχει και το 5ο γκολ. Στο 85 σκοράρει και ο Μαροκινός. Πανηγυρίζει με τον γνωστό του τρόπο. Θα βάζει με την τύχη του. Ο Βόκολος, ο Ιουσέφ Ελαραμπή φτάνει τα 94 γκολ στην καριέρα του με την ερυθρόλευκη φανέλα. Και ενώ ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να κάνει άμυνα, ο Λέικ θα πετύχει τον γκολ της σημαίας, τον γκολ της τιμής για την Λαμία.
παίρνοντας το χειροκρότημα σε αυτήν την φάση όπου δεν κατάφεραν οι παίχτες του Ολυμπιακού να διώξουν την μπάλα και ο Ολλανδός μπόρεσε να σκοράρει. Ελαραμπή. Το σούτ του Γιώβετης χάνεται ευκαιρία για ένα έκτο γκολ από τον Μαυροβούνιο. Παπαδόπουλος περνάει για τον Κοντονίκο. Αυτός χάνει από τον Γιώβετης που περνάει για τον Μασούρα. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού στην μεγάλη περιοχή πλασάρει. Ο Κοσέλεφ θα αποκρούσει. Σούτ του Καμπράλ, σώζει ο Κορνέζος. Μπάλα παίρνει ύψος, διώχνει ο Κοσέλεφ, αλλά έχει κερδίσει ταυτόχρονα το φάουλ από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, από τον Γιώργο Μασούρα.